με το Θέμη Παυλόπουλο. Καλώς ήρθες, παιδιά. Πάμε λίγο να αρχίσουμε με μια πολύ όμορφη ερώτηση. Διαλέγεις ένα από τα δύο. Πασόκ ή Νέα Δημοκρατία. By no means κανένα. Πάμε πάλι γιατί δεν το κατάλαβα. Πασόκ ή Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι νομίζω περίπου το ίδιο, οπότε δεν υπάρχει δίλημα σε αυτό. Άρα διαλέγω κάτι έξω από αυτό. Καλό αυτό, γιατί πάει να πει ότι όποιο και να διαλέξει είναι το ίδιο. Ακριβώς. Οκ, θα το δεχτούμε αυτό. Θα το δεχτούμε. Πες εσύ την επόμενη. Να πάω στην κλασική που μου αρέσει. Λοιπόν, θα προτιμούσες να ήσουν επικεφαλής, όπως ήσουν και τώρα, μιας παράταξης, αλλά να έβγαινες και πάλι στην αντιπολίτευση, ή να ήταν άλλος επικεφαλής της δικής σου παράταξης και να βγαίνατε εσείς η δημοτική αρχή? Να έβγαινε άλλος. Δηλαδή. Να ήταν άλλος επικεφαλής, ναι, αλλά να ήσασταν δημοτική αρχή. Αυτό αν ήταν σε... Καταρχάς, ναι. Αν ήταν να φέρουμε όλες τις ιδέες και τα προτάγματά μας, βεβαίως ναι. Με άλλον επικεφαλής, σαφώς. Ξεκάθαρα. Το θέμα είναι να επικρατούν οι ιδέες. Σωστό, σωστό. Ωραίο. Λοιπόν, το αγαπημένο μου. Έχεις τη δύναμη να διώξεις έναν από το Δημοτικό Συμβούλιο, να τον αποβάλεις. Ποιος είναι? Άμα έχεις και περισσότερους, το θέλουμε. Κανένα πρόβλημα. Αυτό είναι, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Θα το πω. Αλλά δεν θέλω να φανεί, γιατί οι δημοτικές εκλογές είναι πολιτικές εκλογές, είναι έκφραση του λαού μας, του λαού της Νέας Μήνης, και το να διώξεις κάποιον, δεν περισσεύει κανένας, είναι σαν να προκαλείς αυτή την λαϊκή εντολή. Και εγώ δεν έχω κανένα ζήτημα με αυτό. Θα έδιωχνα τον Παναγιώτο Τζιάπη, γιατί νομίζω ότι θα μου το συγχωρέσει και γιατί δύο φορές συμμετείχε στην μη συνένεση δύο θεμάτων πολύ βασικών και δεν πέρασαν δύο θέματα που θα μπορούσαν να περάσουν με τη δική του ψήφο, να γράψει ιστορία. Άρα νομίζω ότι θα μπορούσα τον έδιωχνα για αυτόν τον λόγο. Νομίζω έχει δύο ψήφους. Είναι δεύτερη ψήφος. Έχει δύο ψήφους ο πρόεδρος. Είναι κοντά στην αποχώρηση. Ναι. Λοιπόν, τέταρτη ερώτηση. Αντιπολίτευση ή δημοτική αρχή με αναγκαστική συνεργασία με Νέα Δημοκρατία? Γιατί αυτό πρέπει να είναι ερώτηση η οποία αφορά κόμματα? Αφορά παρατάξεις. Αν το πρόγραμμά μας, αν είχε κορμό το πρόγραμμά μας, δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση να έχουμε και της λαϊκής δεξιάς και του ριζοσπαστικού κέντρου. Μιλάω πάντα σε επίπεδο δημοτικό. Δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα αν το πρόγραμμά μας ήταν η ατζέντα στην οποία θα ομονοούσε ο εταίρος μας. Άρα δεν έχουμε κανένα ζήτημα. Άρα αν υπήρχε σύγκληση θα συνεργαζόσασταν. Δεν θα είχαμε κανένα θέμα αρκεί να ομονοούσαμε στην ατζέντα. Η ατζέντα έχει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, παιδιά. Εσείς είστε πλέον πολύ τακτικοί στο Δημοτικό Συμβούλιο, είστε έμπειροι πολιτικά, παρότι νέα παιδιά και φρέσκα, ξέρετε από πολιτική. Ξέρετε πολύ καλά ότι στην ερώτηση ιδιώτες, στην καθαριότητα και στο πράσινο ή μη, εμείς λέμε καθόλου ιδιώτες, δημόσιο έλεγχο. Αν αυτό ένας άνθρωπος από τη λαϊκή δεξιά το σέβεται και θέλει οι άνθρωποι να έχουν σταθερές σχέσεις εργασίας, εμείς δεν θα είχαμε κανένα θέμα. Αρκεί να είναι η ατζέντα μας ο κορμός του προγράμματος, έτσι. Και μια τελευταία ερώτηση που εμπνέει κάπως. Ναι, ναι. Θα κατέβαινες για βουλευτής? Αυτή την ερώτηση μου την κάνουν φίλοι, γνωστοί, πίσω από τις κουρτίνες κομματικοί. Θα μιλήσω πολύ ανοιχτά. Αν ο κόσμος της Νέας Μύρνης θεωρεί ότι είμαι χρήσιμος, γιατί γι' αυτό το λόγο βρίσκομαι απέναντί σας εδώ και στην πόλη της Νέας Μύρνης, ως επικεφαλής παράταξης, δήμαρχος ή από οποιαδήποτε θέση, θα συνεχίσω να τον υπηρετώ. Και μόνο αυτό. Έχουμε και μία μπόνους ερώτηση. Α, ό,τι σας θέλετε. Περνάω πάρα πολύ ωραία. Δεν πιστεύω αυτό που μου δώσατε να έχει. Όχι, εντάξει. Να είναι έτσι το ματζούνι των γρήγορων ερωτήσεων και της προθυμίας. Είναι για να λες την αλήθεια. Είμαι. Αν εκλεγείτε δημοτική αρχή το 23, θα δεσμευόσασταν να εξαιρεθούν από απευθείας αναθέσεις συγγενείς όλων των δημοτικών συμβούλων? Ξεκάθαρα ναι. Και πρώτου και δεύτερου βαθμού. Ξεκάθαρα ναι. Εμείς εξαιρέσαμε μία σύμβουλό μας και μάλιστα η ίδια σηκώθηκε και το είπε, γιατί ελέγχουμε, όπως ξέρετε, είμαστε μια συλλογικότητα που είμαστε πολύ διαβασμένοι. Μόνο και μόνο ήταν σε μια επιτροπή τελείως τυχαία. Ξέρετε πώς γίνουν οι επιτροπές με κλήρωση. Και βγήκε εκείνη τη στιγμή και είπε:
Παιδιά, αυτό το έργο το έχει υπογράψει ο αδερφός μου ως μηχανικός, γιατί έτυχε ο άνθρωπος, δεν έχει καμία σχέση με τη Δημοτική Αρχή και εξαιρέθηκε από την Επιτροπή που δεν είχε την πλειοψηφία. Άρα αυτό για μας είναι κόκκινη γραμμή, είναι διαιρετική τομή. Δεν ασχολούμαστε με κολλητούς κουμπάρους, δίκτυα εξυπηρετήσεων, ρουσφέτια και δεν ήρθαμε για να. Εμείς το είπαμε από την αρχή και διαστόματος δικού μου, ήρθαμε να υπηρετήσουμε και όχι να υπηρετηθούμε. Τέλεια. Ωραίο, ξεκάθαρο. Mm. Αυτό ήταν το κάτω γρήγορα για αυτή τη φορά. Εμείς τα λέμε στο επόμενο. Ευχαριστούμε, Θέμη. Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Κι άλλο θέλω.